Γεια σου. Έχω έρθει σήμερα στη σχολή Ταϊκβοντό του Περικλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε? Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στον Αθλητικό Σύλλογο Αρίων 2005, Συνοδό Πρωτεσυλλάου 101. Τι θα κάνουμε σήμερα στην προπόνηση? Θα κάνουμε μια προπόνηση που θα περιλαμβάνει ζέσταμα, δρομικές ασκήσεις και ασκήσεις sparring προς ομίλους αγώνων. Αυτό ήταν. Ξεκινάμε. Πώς ξεκίνησες με το ταϊκβοντό? Όταν ήμουν νεαρούλης, ήμουν έτσι μικρούλης, είχε ανοίξει μια σχολή κοντά στο σπίτι, δεν ήξερα ακριβώς τι είναι. Μου άρεσε που βλέπα τα παιδιά κάνουν προπόνηση και έτσι πήγα, ξεκίνησα στο δασκαλό μου εγώ. Με κέρδισε το άθλημα, είναι ένα πανέμορφο άθλημα και μου κέρδισε πολύ το ενδιαφέρον, γιατί είναι σύνθετο άθλημα. Ο αθλητής του ταϊκβοντό πρέπει να συνδυάζει από πολλά σπορ δεξιότητες και έτσι έμεινα σε αυτό. Στην πορεία της ζωής μου κάποια στιγμή ασχολήθηκα και επαγγελματικά όπως αυτή τη στιγμή σήμερα. Εσύ είσαι η...
Με λέει ένα Χαρίδι. Πώς ξεκίνησες με το Taekwondo? Το Taekwondo θεωρητικά έχω γεννηθεί μέσα στα χώρα, διότι ο πατέρας μου είναι ο προπονητής μου. Γενικά η οικογένειά μου με πήγαιναν σε αγώνες από πάρα πολύ μικρή ηλικία, οπότε έχω μεγαλώσει εδώ μέσα. Το έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα και είχα δοκιμάσει και άλλα, ας πούμε, κολύμβι στίβο και τέτοια και δεν μου άρεσαν τόσο πολύ. Το Taekwondo είναι το πάθος μου. Τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα στο Taekwondo? Προς το παρόν είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ελλάδος και στις γυναίκες, στις νεάνιδες, παιδες. Από ό,τι είδα σήμερα στην προπόνηση, υπάρχουν μικρές ηλικίες. Από τι ηλικίες είναι? Συνήθως από 4 ετών θέλουμε να μπαίνουν, να ξεκινάνε την προπόνηση, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, να μπορούμε με τα παιδιά να αποδίδουμε έργο, να μπορούμε να τα προπονούμε και να τα βοηθάμε. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ασκήσεων που γίνονται έτσι με παιγνιώδη μορφή. Οπότε γι' αυτό το λόγο και είναι πιο ευχάριστο το τακβοδό για τα παιδιά. Απαλτόλιο, Χούλιο Τσέκη. Ωραία, πάμε. Πάμε λίγο σκηνέ μου από χαμηλά, θέλω με το πίσω πόδι. Πάμε έτσι. Παλτσάκι με το πίσω πόδι, μία τώρα πόδι με το άλλο. Ναι, το Taekwondo είναι ένα άθλημα που έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει πολύ μεγάλη αγκαλιά. Δεν φαντάσου ότι έχουμε ακόμη και στην Παραολυμπιάδα αθλητές. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει φύλο, μπορούν όλοι να μπουν μέσα και να ασχοληθούν. Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές που έχουμε από το E-Kouros, μια πλατφόρμα που είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είμαστε το πρώτο πολυπληθέστερο ατομικό άθλημα, το δεύτερο στην κατάταξη των αθλημάτων. Έτσι λοιπόν, αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι είναι ένα άθλημα με μεγάλη, μεγάλη αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο, το γόνατό μου είναι αρκετά μέσα, ξέρετε, αφορά τις αμυνές μας, ωραία. Το πόδι μέσα, καθώς η καλά ταψός, εκρηξούλα θέλω, ναι, και ταχύτητα. Πάμε για φορά. Πα! Πα! Πα!
Να κάνει ταϊκβοντό. Η ψυχολογία του φτιάχνει, γίνεται καλύτερη. Τι γίνεται? Το ταϊκβοντό έχει αυτό, ισχύει σε όλα τα ατομικά αθλήματα. Όταν ο αθλητής έχει την ευθύνη των πράξεών του, στην προπόνησή του, στους αγώνες του και στις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του, αυτό είναι κάτι που του δημιουργεί κάποια άλλη, μια άλλη ψυχοσύνθεση. Έτσι λοιπόν από μόνο του, επειδή είναι ατομικό άθλημα, βοηθάει πάρα πολύ. Όσον αφορά λοιπόν το άθλημα, το μαχητικό άθλημα, την πολεμική τέχνη, επειδή υπάρχει αυτή η επαφή σώμα με σώμα, επειδή υπάρχει αυτή η έντονη άσκηση μεταξύ των δύο αθλητών, είναι αυτό που σου δίνει έντονη αυτοπεποίθηση και μπορείς είτε να αμυνθείς, είτε μέσα σε έναν, αν σου χρειαστεί κάποια στιγμή, είτε μέσα σε έναν αγώνα τον αντιμετωπίσεις και να μπορέσεις να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν πάρεις το γιο, πατάς μισό στα πίσω τη ουρική. Εντάξει. Πάμε. Δύο λεπτά από αυτό. Εντάξει. Αν πάρεις το γιο, τσάκι άλλη μια φορά. Πατάω δύο λεπτά από αυτό και έτσι. Δύο πράγμα που μπορεί να μου σου πει στον αγώνα. Ωραία. Πέντε πόντι, τρεις και πέντε. Με το bullying, όσο κάνουμε ταϊκβοντό, τα παιδιά και οι μεγάλοι ακόμα, σε θέμα bullying, επηρεάζονται, τους βοηθάει? Το ταϊκβοντό έχει, λόγω του ότι είναι αυτό που είναι, βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, τον μεγάλο, τον ενήλικα, το μικρό το παιδάκι, το βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να αντιλαμβάνεται ότι όλα έχουν ένα τέλος και να μην επιτρέψει στον άλλον να συνεχίσει, να κάνει, να του ασκεί βία. Απ' τη φύση του λοιπόν, και επειδή είναι έτσι η δομή του σαν άθλημα, σαν πολεμική τέχνη, σαν σπορ, βοηθάει πάρα πολύ, και ειδικά τα μικρά παιδιά, να βάζουν ένα τέλος όταν δημιουργούνται σε αυτά τέτοιες καταστάσεις. Είτε στο σχολείο τους, είτε στον δρόμο, είτε στις παρέες. Έτσι λοιπόν, επειδή η ψυχολογία τους είναι η ψυχολογία ανθρώπου που έχει τον αυτοέλεγχο από τη μία πλευρά και από την άλλη την αυτοσυγκράτηση, που είναι επίσης πολύ βασικό. Και από την άλλη πλευρά μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και δεν λέμε με τα χέρια και τα πόδια, ακόμη και λεκτικά, γιατί σου οξύνει αυτή τη δεξιότητα το άθλημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ. Κάνε και δυο. Ελέγχω να δω για φεύγουμε για Βουλγαρία. Τα αγγλικά μας είναι καλά. Πολύ ωραία. Άμπαλ, τόλιο, στεπάρο, διορθώνω απόσταση, στροφή φέρε. Εντάξει. Τώρα πάμε. Τρία και αφιερωμένο. Πάμε. Άπατο. Τώρα κοντά. Τώρα.
από μακριά που θα πάρω. Η Ελλάδα σε ποια θέση βρίσκεται στο παγκόσμιο χάρτη του Ταϊκβοντό? Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει το Ταϊκβοντό πάρα πολλά χρόνια. Πριν ακόμη ξυπνήσει όλο αυτό μέσα στην Ευρώπη, έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο Ταϊκβοντό. Έχουμε Ολυμπιονίκες, χρυσό μάλλον Ολυμπιονίκη. Έχουμε Ασημένιο Χάλκινο Ολυμπιονίκη. Δύο κορίτσια. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό και πολύ ψηλό επίπεδο. Στις τελευταίες χρονιές, σε επίπεδα kids και cadets, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην πανευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάταξη. Είμαστε μια πολύ ισχυρή στο Ταϊκβοντό χώρα και αυτό συμβαίνει γιατί οι συνάδελφοί μου οι προπονητές, έχω πολύ καλούς συναδέλφους προπονητές. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και επειδή μπορούμε και χτίζουμε καλό και πολύ ψηλό επίπεδο αθλητές, αυτό δημιουργεί έναν πολύ όμορφο ανταγωνισμό μεταξύ των αθλητών μας και των σχολών μας βέβαια και αυτό δίνει ένα τεράστια καλό αποτέλεσμα στην εθνική μας ομάδα. Αλλαγή ο άλλος παλαιός με ρόλους. Πάμε γρήγορα. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία προπόνηση. Ειδικά με τις πυροίδες ήταν φανταστικό. Θες να πεις κάτι τελευταίο? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε όντως μια πάρα πολύ όμορφη προπόνηση. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα που ήρθες στη σχολή μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω ότι η προσπάθεια που κάνεις, γιατί λίγο στην Ελλάδα με το θέμα των αθλημάτων και το σπορ έχουμε ένα προβληματάκι. Παρακολουθώ αθλητικές εκπομπές που ασχολούνται επί 2,5 ώρες με την μπάλα και αποκαλούνται αθλητικές εκπομπές. Η Ελλάδα έχει ταλέντα, έχει μεγάλους και σοβαρούς αθλητές σε πολλά σπορ. Πιστεύω ότι αυτό που κάνεις θα μας αναδείξει, θα αναδείξει όλη τη βεντάλια του σπορ στην Ελλάδα. Σου εύχομαι να έχεις πολύ καλή επιτυχία και θεωρώ ότι θα την έχεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς. Αυτό ήταν λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη φορά.